η αναφορά που κατέθεσε προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου αναφέρει ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου, καταθέτει προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Βορύδη, τα έγγραφα που του κοινοποίησε στις 12 Ιανουαρίου του 2023 ο ενιαίος σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ανακοίνωση που εξέδωσε ο λόγος σύλλογος, η ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ Καθώ και η εξώδικη δήλωση καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ιάσμου τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, κ. Μουμίνοντέρ. Όσα αναφέρονται στα έγγραφα, αποτελούν μέρο όσων εξελίσσονται στον εν λόγω Δήμο με παραπομπέ σε πειθαρχικά συμβούλια, αναστολέ εργασία σε 19 υπαλλήλου εκ των 44 συνολικά εργαζομένων στο Δήμο, με πιο πρόσφατε αυτέ των δύο υπαλλήλων με αναπηρίε. Όπω σημειώνουν οι φορεί των δημοτικών υπαλλήλων τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη αλλά και τη Πανελλαδική Ομοσπονδία του, ο εκφοβισμό και η απαξίωση που υφίστανται οι συνάδελφοί του στον ιασμό δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτέ αφού έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και τη ίδια τη επιβίωσή του. Κατόπιν τούτον, ο κύριε Υπουργέ ζητούμε να μα ενημερώσετε σε ποιε ενέργειε πρόκειται να προβείτε ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα όσων καταγγέλλονται και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.